Κοιτάξτε, το πόρισμα της ΑΔΑΕ, το αξιολογήσαμε και είχε εκφραστεί και ο κύριος Παφίλης θετικά σε σχέση με ορισμένα συμπεράσματα. Και μάλιστα σταθήκαμε σε 4 πολύ βασικά από αυτά τα συμπεράσματα. Το πρώτον, ότι αναγνωρίζει ότι έγιναν οι κλήσεις, τις συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες που είχε καταγγείλει και το ΚΚΕ. Πρώτον. Δεύτερον, αποκαλύπτεται το πλήθος και η προέλευση των κλήσεων. Σας είπα προηγουμένως για 47 κλήσεις από 13 διαφορετικές χώρες, κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο. Τρία, γίνεται λόγος για παραποίηση της προέλευσης των τηλεφωνημάτων. Άρα αυτό υποδηλώνει ότι όντως υπήρξε παρέμβαση στις επικοινωνίες του ΚΚΕ. Και τέταρτον, επιβεβαιώνεται ότι δεν πρόκειται για ενέργεια ενός αεραστεχνικού μηχανισμού, για κάποια φάρσα ή για κάποιο παιδί, αλλά για παρέμβαση που απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και σε θεωρητικό και σε τεχνικό επίπεδο. Αυτά τα τέσσερα τώρα, σε συνδυασμό με το τελικό συμπέρασμα, και σας το διαβάζω αυτό λεξί, είναι δύο γραμμές. Δεν διαπιστώθηκε κάποιο γεγονός που να συνιστά παραβίαση του απορρίτου. Των επικοινωνιών του τηλεφωνικού κέντρου του ΚΚΕ στα γραφεία του Περισσού. Εκεί τώρα υπάρχει ένα ζήτημα. Βεβαίως, προφανώς, η ΑΔΑΕ έχει ένα όριο παρέμβασης. Προφανώς. Αλλά προσέξτε, είναι άλλο αυτό και άλλο να πεις ότι έχεις μια επιτροπή για το απόρριτο των τηλεπικοινωνιών. Η πρώτη ανησυχία πρέπει να είναι δικιά της. Η πρώτη ανησυχία. Ανησυχία. Δεύτερον, ναι. Να καταγράφεται στις εκθέσεις. Δηλαδή, είναι δυνατόν. Επί 3 χρόνια τώρα οι εκθέσεις της ΑΔΑΕ να μην το συμπεριλαμβάνουν ούτε με τη μορφή της αναφοράς. Δεν ξέρω αν υποδηλώνεται με έμεσους τρόπους από τα στοιχεία. Ναι, αλλά προσέξτε. Εντάξει, ας γίνει μια διαβάθμιση, δεν ξέρω. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι η ΑΔΑΕ πρέπει να επαγρυπνεί, έχει την ευθύνη τη δική της. Και κάθε φορά όποτε ερχόσαστε εδώ πέρα και καταθέτετε την έκθεση, θα πρέπει να μας δίνετε μια πλήρη εικόνα στο βαθμό που είναι σε εξέλιξη υπόθεση, αν είναι και αν διερευνάτε. Ευχαριστώ.